Με ποιον από τους δύο ήταν η σχέση σου αυτή? Της αλβανικής καταγωγής. Την είχα γνωρίσει από τα 14 μου. Στην αρχή ήταν πολύ καλός μαζί μου. Μετά από τον ένα μήνα είχε συνέχεια σεξουαλικές ορέξεις. Συνέχεια. Εγώ ήμουν τρελά ερωτευμένη μαζί του. Δεν ήθελα να τον χάσω με τίποτα. Οπότε και υπέκεψα για να μην τον χάσω. Αλλά ήθελε συνέχεια πάντα να γίνεται αυτό. Μετά ήταν κάπως βιαίος. Δηλαδή πρώτα ήταν καλός, ας πούμε, όταν γινόταν η επαφή και μετά ήταν κάπως περίεργο. Είχε τύχει μια φορά να μου σηκώσει χέρι όταν δεν ήθελα να κάνω αυτό μαζί του. Γενικά πάντα ήταν πολύ, το παίζε πολύ νταλικέρι, ήθελε να είναι, να το παίζει κάποιο συνέχεια και ήταν πάντα χαλιά χαρακτήρας. Είχε κρατήσει ένα χρόνο, είχαμε ξαναβρεθεί πάλι από λάθος μου, γιατί αντί να προχωρήσω, ξανάβλεξα μαζί του, αλλά παρόλα αυτά όταν χωρίσαμε δεν με άφησε ήσυχη. Όταν είχα κάνει άλλη σχέση, είχε δει το παιδάκι το οποίο είχα σχέση, ο οποίος ήταν μικρότερός του. Δεν ήθελα με τίποτα να τα βρω μαζί του. Πάντα μου το έπαιζε καλός, έλα να μιλήσουμε. Με είχε πιάσει μια φορά από το χέρι μπροστά στον κολλητό μου και μου λέει: κάτσε εδώ που μη φεύγεις να μιλήσουμε, να μην κρατάμε κακές κτλ. Πότε μπαίνει στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, ο άλλος, ο ελληνικής καταγωγής? Πολύ παλιότερα έτυχε να μου στέλνει μηνύματα. Όταν λες παλιότερα? Πριν κάτι μήνες. Ναι, μου λέγε: γεια σου, όμορφη, θες να βρεθούμε, το ένα και το άλλο. Αλλά πάντα του έλεγα δικαιολογία ότι δεν μπορώ, δεν θέλω και αυτά. Στις 23 Νοέμβρη, σε ενοχλεί τηλεφωνικά, εν πάση περιπτώσει. Τι σου λέει και πώς καταλαβαίνεις ότι είναι αυτός για τον οποίο μιλάς τώρα, δηλαδή ο συλληφθής ελληνικής καταγωγής? Μου λέει: γεια σου. Ρωτάω: για ποιος είναι, πώς ξέρει το όνομά μου, παραξενεύτηκα. Μου λέει: με ξέρεις, αλλά εγώ δεν τον ξέρω, τον ήξερα μόνο από το Facebook. Μετά τον κατάλαβα, τον είδα, έψαξα στο Facebook και είδα παλιά μηνύματα. Μετά θυμήθηκα ότι είχα μιλήσει με αυτό το άτομο. Και μου λέει μετά στο ψητό: έλα δημοτικό. Και λέω: γιατί? Προφανώς θα πρέπει ένα σημείο για να συναντηθείτε, προφανώς, εννοείς. Ναι, αλλά ήταν πάντα βράδυ. Με είχε πάρει μια φορά στις 11.30 και μια φορά κάπου στις 10 νομίζω το βράδυ. Ναι. Μου λέγε τα ίδια, αλλά πάντα επέμενε στο να βρεθούμε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο κοντά στο σπίτι μου. Του είπα: γιατί θες να έρθω εκεί πέρα? Και μου λέει: για να γνωριστούμε, είσαι πολύ όμορφη και τέτοια, ξέρω εγώ. Και λέω: δεν θέλω. Και λέει: εγώ θέλω όμως. Και λέω: τι με το ζόρι? Λέει: έλα να γνωριστούμε και αυτά, ξέρω εγώ. Μετά πιάνει το κινητό το αγόρι μου που ήταν δίπλα μου εκείνη τη στιγμή και λέει: στην κοπέλα ήσυχη που δεν θέλει. Και ξεκινάει αυτός και τον βρίζει. Λέει: άσε μας ρε Φλόρε, θα έρθω εκεί τώρα ρε. Και κάτι τέτοιο. Και αυτό συνεχίζει να σε ενοχλεί μετά από αυτό το περιστατικό? Μετά δεν το ξανασήκωσα. Είχε τύχει να με πριν από απόκριψη, αλλά δεν το ξανασήκωσε. Και οπότε μ' άφησε ήσυχη. Στις 24 Νοεμβρίου ήταν το τελευταίο. Όταν μαθαίνεις την είδηση που αφορά στην δολοφονία της κοπέλας αυτής της φοιτήτριας, πώς αντιδράσεις? Έπαθα μεγάλο σοκ. Κατάλαβα ότι ίσως και εγώ ήμουν ένας στόχος. Έτσι όπως από τη στιγμή που με ενοχλούσε με απόκρυψη και μου παραδέχτηκε στο Facebook, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να με πάρει με απόκρυψη. Φαίνεται ύποπτο. Και δεν γνωρίζει ότι εγώ έχω γραφοκλήσει. Α, εσύ τον είχες γραφμένο κιόλας. Ναι, έχω. Για να είσαι σίγουρη. Ναι, θα αποκρύψει και αυτά, ναι.